ζητήματα του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να είναι επίκαιρα στις σημερινές συνθήκες που διαβιώνει ο λαός μας. Οι υπεριαλιστές επιχειρούν πάλι τα γνωστά τους παιχνίδια, μοιράζουν τη γη με το αίμα των λαών, βλέπουμε τις προσφυγικές ροές, όλα αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, είναι τα ίδια επίκαιρα τα προβλήματα, τα ζητήματα και τα αιτήματα που πρόβαλαν στο Πολυτεχνείο για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Το λαϊκό κίνημα πρέπει σε αυτά τα βήματα να απαντήσει με οργάνωση παντού ενάντια σε όλους αυτούς που αγκαλεύουν τους λαούς. Πέρασαν κιόλας 42 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του λαού και της νεολαίας το Νοέμβρη του 1973 και το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να εμπνέει τους αγώνες του λαού μας ενάντια στον υπεριαλισμό και τη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα. Συνεχίζει να φλογίζει τις καρδιές όσων δεν συμβιβάζονται, όσων δεν βολεύονται με την αδικία και την αγριότητα που φέρουν στο λαό και την νεολαία οι πολιτικές που υπηρετούν τα μονοπόλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 42 χρόνια μετά και ο ξεσηκωμός του Νοέμβρη συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Προσφέρεται για να βγάλουμε συμπεράσματα και για το σήμερα. Αποδεικνύεται ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Έστω κι αν προσωρινά δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, ακόμα κι αν πνίγεται στο αίμα από τη βία και την καταστολή. Το Πολυτεχνείο συμβολίζει το λαϊκό ξεσηκωμό ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία. Ανέδειξε τις βαθύτερες αιτίες για την επιβολή της, με συνθήματα ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις βάσεις των ΗΠΑ. Οι πάλι του λαού μας ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία που είχαν επιβάλει από κοινού η πλουτοκρατία και το ΝΑΤΟ είναι πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων για την αξία της οργανωμένης πάλης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν αντοχή, αποτελεσματικότητα αλλά και προοπτική οι ταξικοί αγώνες. Το Πολυτεχνείο, όπως και οι άλλες σημαντικές στιγμές της πάλης του λαού μας, αντικρούν τη θεωρία και τη λογική της απάθειας, τη μυρολατρεία που καλλιεργείται γιατί δήθεν δεν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και οι συσχετισμοί για την ανάπτυξη αγώνων, για την ανάπτυξη του κινήματος. Οι συσχετισμοί δεν θα είναι ποτέ ευνοϊκοί, αν δεν παλέψουμε για να τους ανατρέψουμε. Αν δεν προηγηθεί συνεχής, επίμονη και βασανιστική δουλειά, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, για να αλλάξουν συνειδήσεις, να ξεθαρέψουν φοβισμένες και καταπνιγμένες δυνάμεις, αν δεν υπάρχουν αποφασισμένοι που θα ρισκάρουν και δεν θα φοβηθούν, που θα διακινδυνεύουν πολλά περισσότερα από μια ένοχη βόλευση, από το συμβιβασμό με τη μιζέρια και τη βία με την άθλια καθημερινή ζωή.